συζήτηση. Ναι. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, δεν διεκδικώ το αλάθητο του Πάπου ή κανένας άλλου. Αυτό που καταθέτω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νησιά ανοίγοντας τον Εύρο. Ναι. Θα σας πω και τι επιχείρημα επικαλούμε επ' αυτού. Ούτως ή άλλως ο πρόσφυγας που έρχεται στην Λέσβο οδηγείται από αυτό στο μονόδρομο μέσω της Λέσβου και των άλλων νησιών. Αυτός θα καταλήξει τελικά διασχίζοντας το Αιγαίο. Μία φορά όταν πέφτει και θύμα εκμετάλλευσης και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. Έρχεται στο νησί μου ή στα άλλα νησιά. Από εκεί ξαναδιασχίζει το Αιγαίο πηγαίνοντας στον Πειραιά. Και από εκεί διασχίζοντας όλη την Ελλάδα φτάνει στον Εύρο. Αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να έχει εξ αρχής όταν δεν υπήρχε ο φράχτης. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Κύριε Δήμαρχε, αυτό όμως ουσιαστικά είναι σαν να διευκολύνουμε την πρόσβαση. Μπορεί να αντέξει να γίνει η Ελλάδα δηλαδή για μετακομιστικό κέντρο. Εκ των πραγμάτων αυτό είμαστε. Διότι ο οποίος έχει, ακούστε με να ολοκληρώσω, ο πρόσφυγας έχει στην ουσία το δικαίωμα, το είπε άλλωστε και η κυρία Μέρκελ πριν από 3 μέρες, έχει το δικαίωμα να πάει σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκή χώρα επιλέξει. Έρχεται εδώ διότι πρέπει να περάσει από εδώ για να πάει στην ευρωπαϊκή χώρα. Η πρόταση η δεύτερη λοιπόν που κάνω, που είναι και ουσιαστικότερη για την αντιμετώπιση αυτού του πανευρωπαϊκού προβλήματος. Στην ίδια την Τουρκία που πηγαίνουν οι πρόσφυγες, εκεί μπορούν να καταγράφονται, εκεί να διαπιστώνεται ποιοι πρέπει να γυρίσουν στις πατρίδες τους, διότι δεν έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρώπη, από εκεί να γυρίζουν πίσω, και οι υπόλοιποι οι οποίοι κρίνονται πρόσφυγες με το δικαίωμα να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ταξιδεύουν με όποιο μέσο θέλουν, με τρένα, με αεροπλάνο, με πλοίο. Κάτι ακόμη θα θέλω να έρθουν στη Μυτιλήνη, στην Ελλάδα. Η Τουρκία μήπως υποθάρτει τις ροές, μήπως υποθάρτει. Ορίστε. Μήπως υποθάρτει η Τουρκία αυτές τις ροές. Θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν κυκλώματα διακινητών. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ένα κράτος ολόκληρο ότι υποθάρτει ή δημιουργεί το πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα κύκλωμα διακινητών. Και υπάρχουν διακινητές, αν θέλετε, και στην Τουρκία. Υπάρχουν και άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους, που στην ουσία εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και στην πατρίδα μας. Δυστυχώς και πρέπει να παταχθούν. Πρέπει να δοθεί χτύπημα στα κυκλώματα αυτά που διακινούν και παράλληλα να σκεφτούμε με έναν τρόπο αποσυμφόρησης και διευκόλυνσης των ροών αυτών που έχουν δικαίωμα να πάνε, να τους διευκολύνουμε να πάνε. Πιθανότατα επειδή η Τουρκία δεν ανήκει, ενώ αφήστε, επειδή το έχω μελετήσει πολύ το θέμα, με έχει προβληματίσει και δεν κάνω το σοφό, απλά είναι κάτι το οποίο το ζω καθημερινά εδώ και πολλούς μήνες και προσπαθώ να βρω λύσεις. Είναι μια απλή απόφαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς είπα της αρμοστίας, να γίνεται η καταγραφή στην Τουρκία. Και για να ολοκληρώσω και να σας πω την προηγούμενη ερώτηση απαντώντας, στην Τουρκία βρήκα ένα πολύ καλό κλίμα από συναδέλφους Τούρκους με τους οποίους έκανα αυτή την προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση. Το συζητήσαμε, βρήκα καλό κλίμα διάθεση συνεργασίας και στο συνέδριο που οργανώνω τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου στην Μυτιλήνη, όπου θα κλειστούν να παραστούν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα προσκαλέσω τον κύριο Αβραμόπουλο, που τον προσκαλούμε εδώ και μήνες και δεν έρχεται. Μάλιστα. Ενώ μπορούν να χαράξουν μια τέτοια πολιτική, να έρθουν εδώ, να ακούσουν τις προτάσεις και είναι στο χέρι τους αν θέλουν να δώσουν. Κύριε Δημάρχε, κάτι τελευταίο. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανοίξει τα σύνορά της και τους κρατήσουν εδώ, τι θα γίνει? Ακούστε με. Μάλιστα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Η κυρία Μέρκελ, η οποία είναι πανέξυπνη γυναίκα, είπε ότι μπορεί η Γερμανία να φιλοξενήσει πολλές χιλιάδες, μέχρι εκατομμύριο αν δεν κάνω λάθος, πρόσφυγες από τη Συρία. Αυτό δεν το λέει μόνο από ευαισθησία, μπορεί να διαθέτει και ευαισθησία. Το λέει διότι πιστεύει ότι δι' αυτού του τρόπου, αφενός δίνει διέξοδο σε ένα πρόβλημα, λύση ενός προβλήματος, προσφέρει στην επίλυση ενός προβλήματος και παράλληλα θεωρεί ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να το αξιοποιήσει εν ωφελία της Γερμανίας. Λοιπόν, καλό θα είναι και εμείς να παραμείνουμε ψύχρεμοι.
να παραμείνουμε νυφάλιοι και να κύριε, δούμε κύριε, άμα καταφέρετε και είστε εσείς ψύχρεμοι εκεί που το ζείτε, πόσο μάλλον όλοι οι υπόλοιποι που δεν το βιώνουν και έτσι. Νομίζω, και μπράβο σας που λέτε και μπράβο σας που το λέτε, μπράβο σας που το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ προσπαθώ πραγματικά, σας ακούμε πολύ ψύχρεμα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω ακούσει άλλους συναδέλφους που δεν είναι τόσο ψύχρεμοι. Όχι, έχω επιλέξει από την αρχή μια άλλη στάση. Αντί να κλαψουρίζω, να καταγγέλω, να φωνάζω και να οδύρωμαι, προτιμώ αντί να εγκλωβίζομαι στο πρόβλημα να αναζητώ τις λύσεις. Τυχερή είναι η Μυτιλινή, είναι τυχερή η Μυτιλινή. Καλά κάνατε δήμαρχε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και μακάρι να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδαμε τις σημερινές εικόνες από τη Μυτιλινή, η οποία είναι νησί με στο νησί. Ένα σχόλιο να πάρουμε τελευταία από εσάς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ο δήμαρχος με μια ψυχραιμία που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, που πρέπει να το αντιμετωπίζει καθημερινά και είναι σκληρό πρόβλημα και για τους πρόσφυγες αλλά και για, για το νησί που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όπως πρέπει με ανθρώπους χώρους. Αν γίνει κυβέρνηση να κάνει αποτρεπτική πολιτική. Κοιτάξτε να σας πω. Να κάνετε δηλαδή. Επ' αυτού. Ναι, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα όπως το κύριο αποτρεπτική... Παρνούση. Εδώ λοιπόν είδαμε ζωντανό το παράδειγμα της αποτρεπτικής πολιτικής διαφράχτη το οποίο θυμάστε από πότε διαφωνούμε με την ύπαρξη του φράχτη, ακούστηκαν τότε φοβερά μέχρι και νάρκες να βάλουμε στο φράχτη, το θυμάστε. Mm. Όλο αυτό το οποίο μικροπολιτικά εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ένας μυσαλόδοξος, ένας λόγος απίστευτος, έτσι, επομένως, η αποτρεπτική πολιτική, τι εννοούμε, να τους πνίξουμε, εννοούν κάποιοι. Mm. Αποτρεπτική πολιτική να κάνουμε τη Μεσόγειο νεκροταφείο. Ποτέ δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Να βάλουμε νάρκες και φράχτες. Ποτέ δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Τώρα, βλέπετε ότι η κυρία Μέρκελ λέει ότι ανοίγει και πρέπει να ανοίξουν και κατηγορήσαν και την Ουγγαρία η οποία πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, την απέτρεψε και τα λοιπά. Έτσι το έκανε. Λοιπόν, και όλο αυτό στη χώρα μας μεταφράστηκε μικροπολιτικά και είναι και ντροπή δηλαδή αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποτρεπτική πολιτική και έρχονται όλοι αυτοί στη χώρα. Αυτό είναι λόγος που διατυπώνεται και τώρα. Και από τη Νέα Δημοκρατία διατυπώνεται τώρα. Ότι μία αποτρεπτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που έφερε τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτό, ξέρετε, την ώρα που το μεταναστευτικό πρόβλημα και τα προσφυγικές ροές που είναι καινούριο και σκληρό πρόβλημα και κυρίως για τους ανθρώπους που ξεσπιτώνονται αλλά και για την Ευρώπη πρέπει να τους αντιμετωπίσει με ανθρώπινους όρους που δεν θα το αντιμετωπίσουμε στα μάτια σαν πρόβλημα που δεν λύνεται εφόσον η αιτία δεν υφίεται. Επομένως θέλει παγκόσμιες παρεμβάσεις, θέλει παρεμβάσεις εκτός αυτές που κάνει ο Δήμαρχος και είναι πολύ σημαντικές. Έχει παρεμβάσεις απέναντι στις αιτίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ τα ηθικά θέματα δεν έχουν θέσει. Φυσικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Μόνο λιμόνιο. Και ηθικά θέματα ανοιχτά. Αλβανία, Θράκη, Κύπρος. Κοιτάξτε, Σκοπιανό. Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ουδέποτε μια κυβέρνηση και πόσο μάλλον την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν την απασχολούν. Αλλά δεν έχουμε δει καθόλου, δεν έχουμε θέση, δεν έχουμε δει. Έχει προγραμματικό λόγο διαφορετικό, δεν έχουμε θέση, εμείς πάγιες. Και κάνοντας πάγιες θέσεις έχουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το κουβεντιάζαμε πριν μπούμε με το μέξο στο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά δεν έχουμε δει θέση, φτιάχνει η Αλβανία αφιζητία ως, αφιζητή σύνορα, παράσταση σύνορα. Φτιάχνετε ψηφοδέλτια, έχετε το νου σας, φτιάχνετε ψηφοδέλτια στα ψηφοδέλτια της Θράκης. Έχετε το νου σας. Απλώς το λέω επειδή και ο Μάκης και εγώ έχουμε πληροφορίες. Έχουμε το νου σας. Αλλά δεν έχουμε ακουστεί. Έχουμε το νου μας στα εθνικά θέματα. Μόνο που ξέρετε αυτά. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να βάλει στην ατζέντα του και τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, κύριε Γερο Βασίλη, πολύ σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σας ευχαριστούμε σήμερα. Καθυστερήσαμε. Δεν πειράζει, να το ξανακάνουμε. Ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο. Καλή συνέχεια, μάλλον. Ραντεβού αύριο βράδυ στις 10. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαρίνας με τους καλεσμένους. Τους καθυστερήσαμε. Ζητάμε συγγνώμη από όλους που περιμένουν. Κόντρα νιούς το πρωί στα περίπτωση.